παραπάνω χρόνο δημιουργούμε. Γιατί, γιατί σπάμε την διαδικασία στα κομμάτια που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να καταλάβουμε. Άρα για ένα θα λέγαμε ασυνείδητο, κάθε φορά διασπάσει πάρα πολλά κομμάτια θα λέγαμε για να μπορεί να, να συλλάβει τη συνείδηση. Ένας όμως συνειδητός σε κάθε στιγμή του θα λαμβάνει παραπάνω πληροφορία. Άρα λοιπόν δεν έχουν ίδιους χρόνους συνειδησιακής ζωής αυτοί οι δύο. Ανεξάρτητα το ρολόι, ανεξάρτητα το πώς γυρίζει ο ήλιος, ανεξάρτητα το πώς γυρίζει η γη. Η συνείδησή μας μας φτιάχνει το δικό μας ατομικό χρόνο. Και άρα λοιπόν ένας νέος μπορεί να έχει συνειδησιακά τεράστια ηλικία και να είναι γυραιός και όμορφος και όριμος. Και όμως ένας γέρος μπορεί να είναι με τεράστια ασυνείδητη ηλικία και να μην έχει καταλάβει τίποτα. Επομένως η ηλικία η πραγματική, φίλοι μου, είναι η συνειδησιακή και όχι το πώς γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο. Αυτόματα όμως, έτσι, επειδή θέλαμε να είχαμε ένα κοινό χρόνο που πάλι δεν τον έχουμε, έτσι, βάλαμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, τον φαινομενικό χρόνο, γιατί φαινομενικός είναι στην πραγματικότητα. Έτσι, αυτό που λέμε πότε γυρίζει η γη, άρα όλοι θα έχουμε μέρα, όλοι θα έχουμε νύχτα. Ναι, αλλά πόσο κρατάει η μέρα, πόσο κρατάει η νύχτα σε κάθε έναν από εμάς. Έτσι. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πλάνη με τον χρόνο. Έτσι, γιατί γι' αυτό γερνάμε και περισσότεροι. Γιατί μας έχουν μάθει να βιώνουμε τον χρόνο καταχρηστικά. Όταν μάθει ο άνθρωπος, ναι, να ξεκινήσει να ζει το εδώ και τώρα, θα χρησιμοποιεί λιγότερο χρόνο. Άρα θα γυρίζουν τα όρμπιτ, οι τροχές, όλα αυτές οι πλανήτες. Και θα γυρίζουν και στους 4 τροχές θα έχεις γεράσει λίγο. Αντί να γεράσεις στις 2 τροχές. Καταλαβαίνετε πώς πάει. Πάοντε η μεγάλη συμπαντική, θα λέγαμε, ο μεγάλος γαλαξιακός χρόνος, έτσι, αυτός που υπερικλεί όλους τους άλλους, είναι ένας κατοικημενικός. Όμως κάθε οντότητα έχει τη δική της, έτσι, δύναμη να δημιουργήσει τον δικό της χρόνο ακόμα και μέσα σε αυτούς, έτσι, τον σχετικό, όπως είπε και ο Αϊνστάιν, χρόνο. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτά που είπαμε, έτσι, γιατί είμαι εγώ. Και τώρα ξεκινάμε κάτι ερωτήσεις που έχετε πάνω σε αυτό ή οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, μια που είμαστε σήμερα εδώ πέρα για να μπορούμε να βοηθήσουμε και εσάς και ταυτόχρονα σε παράλληλες πραγματικότητες, προσέξτε τι από τώρα, και ταυτόχρονα σε παράλληλες πραγματικότητες που συνδέονται με αυτό το βίντεο που θα το ακούσουν όλοι αυτοί που θα μπουν από τότε που θα μπουν, από τη στιγμή που έγινε μέχρι όσα χρόνια υπάρχουμε. Καταλάβατε πώς λειτουργούν. Αυτό είναι το σύμπλεγμα των παράλληλων πραγματικότητων. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάω μόνο σε εσάς τώρα που είστε εδώ, αυτή τη στιγμή συνδέω σε όλους τους παράλληλους αυτούς σας και αυτούς όλων όσους μπουν και τους επαφθούν με αυτό το βιντεάκι. Καταλάβατε, τόσο συμπλεκτικά λειτουργούν παράλληλες πραγματικότητες. Και αυτόματα τι γίνεται, θεραπεύουμε ήδη όλους αυτούς που θα μπουν μετά στην άχρονη κβαντική κατάσταση, την οποία, έτσι, υπάρχει, αλλά εμείς λειτουργούμε, έτσι, στη διαδικασία του γραμμικού χρόνου που αντιλαμβανόμαστε τώρα. Επομένως, ρωτήστε. Ο γραμμικός χρόνος δεν υπάρχει και στις άλλες πραγματικότητες. Ο γραμμικός χρόνος κατά βάθος στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι κυκλικός πυροειδής χρόνος. Άρα σε όποια πραγματικότητα είσαι θα συλλαμβάνεις ένα είδος διαδικασίας. Έτσι. Ναι. Στην πραγματικότητα ο γραμμικός χρόνος δεν υπάρχει με την έννοια ότι αρχίζει από κάπου και πηγαίνει κάπου. Υπάρχει όμως η κίνηση πυροειδή, μια γραμμή για να έχεις την έννοια της εξέλιξης της διαδικασίας. Έτσι. Μετά θα λέγαμε από ένα ορισμένο σημείο και μετά, έτσι, μπαίνουμε στο άχρονο που είναι μέσα μας. Αλλά εκεί δεν υπάρχει ύλη στο άχρονο, έτσι, δεν υπάρχει μορφή. Όταν μπούμε σε αυτό το βαθύ συνέστημα της τέλειας αιωνιότητας. Άλλοι το λένε σάμαντι, άλλοι το λένε νιρβάνα, άλλοι το λένε κόσμος, δηλαδή που δεν υπάρχει ο χρόνος, έτσι. Υπάρχει μόνο μια αίσθηση πανταχού πληρότητας. Οκ. Okay. Ακόμα και θα κλείσουμε σε λίγο. Εντάξει, αυτό όταν λες ολικός σου εαυτός, μιλάς ότι έχεις δει το παρελθόν σου και τις ζωές σου ή τις επόμενες μπορείς να δεις. Φυσικά μπορώ να τις δω. Το θέμα είναι για ποιο λόγο να τις δω και να θέλω να τις δω, ας πούμε. Όχι, το κάνεις γιατί πολλοί λένε ήμουνα το τάδε ή εκείνο ή τάλλο. Ναι, αυτοί που λένε ήμουνα το τάδε κατάλαβε ότι δεν έχουν μέσα τους την πεποίθηση ότι δεν ήταν το τάδε αυτή. Αυτά είναι μια άλλη προσωπικότητα, είναι τελείως διαφορετικός εαυτός.
Αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν σχέση με το τάδε. Απλώς επειδή ακολουθάει την ίδια ψυχική τους πορεία, αυτή η εσάρκωση, έτσι, δεν καταλαβαίνουν ότι όλα είναι τώρα και ότι τώρα είμαστε μόνο αυτό που είμαστε. Εγώ είμαι μόνο ο Σταμάτης. Ο μελλοντικός, θα λέγαμε αυτός μου, το 2055, δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Σταμάτης αυτή τη στιγμή. Η ψυχή μου μπορεί να έχει παράλληλες πραγματικότητες, παράλληλους εαυτούς. Έτσι δεν είναι? Ο, αν μιλήσω σαν ψυχή, τότε μπορώ να πω ότι έχω περασμένες και επόμενες ζωές. Όταν μιλάω στο Σταμάτης, δεν μπορώ να πω ότι έχω και μια άλλη ζωή που ήμουν ο Παναγιώτης, ο Δεμιστοκλής, ο Γιακουμής. Έτσι δεν είναι? Άρα για να μιλήσω για ζωές, πάω να πω ότι μιλάω τι, χωρίς να έχω μια προσωπικότητα. Δεν μπορώ από την προσωπικότητα να πω ότι έχω άλλη προσωπικότητα. Καταλάβες τι λέω? Τι ακούμε και τι λέγεται. Μπράβο. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι σε καμιά περίπτωση, έτσι, δεν θα κάτσω και γι' αυτό δεν κάνω να βάζω τους άλλους να δουν τι είναι η παράλληλη σε επόμενες ζωές τους. Ήδη έχετε σχέση. Ήδη αλληλοσχετίζεστε. Ήδη συνομιλείτε. Θέλετε να συνομιλήσετε? Αφήστε να πάρετε τα μηνύματα. Το να συσχετιστείτε τόσο πολύ ώστε να θυμηθείτε ακριβώς, δηλαδή τι εννοώ, να ανοίξετε τη σχέση σας, ώστε να δείτε λοιπόν με τόση μεγάλη ένταση τη ζωή του άλλου, δηλαδή να περάσετε το παραπέτασμα ανάμεσα στις παράλληλες πραγματικότητες και να ξέρετε να νιώσετε του άλλου τη ζωή σαν δικιά σας, είναι γι' αυτό μια πρακτική που χρησιμοποιούν πολλοί και λένε η περασμένη μου ζωή ή η επόμενη ζωή μου, γιατί νιώθουν σαν ένα παράλληλο εαυτό τους. Έτσι λοιπόν αυτόματα νιώθουν και την εμπειρία, καμιά φορά και του σώματος, του πόνου, την αίσθηση και ορισμένων σενάριων, έτσι, που αλλάζουν πάνω, έτσι, όλα τα φωτεινά αστρικά σώματα, θα λέγαμε, μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει στο τώρα όμως, που λέτε. Ναι, αλλά ο καθένας, επειδή ζει στο δικό του χρόνο, χρονικά λένε παράλληλες ζωές, παρελθόν, παρόν, μέλλον, μελλοντικές ζωές. Okay. Εγώ αυτό που θα σου πω είναι τώρα. Ναι, στην πραγματικότητα, ναι, μπορώ να δω και έχω δει μερικές από τις ζωές μου. Έτσι δεν είναι? Το θέμα τι είναι όμως τώρα? Δεν ψάχνω να τις βρω. Και δεύτερον, αν την έχω δει, δεν θα κάτσω να σας τις πω, το κυριότερο. Ό,τι δεν ρωτάω, ας πούμε, ποιες είναι, λέω, έχεις τη δυνατότητα να... Όλοι έχετε τη δυνατότητα και όλοι το κάνετε ασυνείδητα. Όλα αυτά που νομίζετε ότι σας έρχονται σαν ιδέες, δεν είναι από σχέση με τους παράλληλους εαυτούς σας. Νομίζετε ότι τώρα φτιάχνοντας τον εαυτό σας, δεν φτιάχνει το παρελθόν σας. Για να μην μπερδεύεστε, πιάστε αυτή τη ζωή που έχετε. Αυτή τη ζωή, τώρα, αν καταλάβεις κάτι, δεν φτιάχνεις το παρελθόν σου σε αυτή τη ζωή. Έτσι είναι και οι παράλληλες ζωές. Όπως τώρα, από τη στιγμή που καταλαβαίνεις κάτι και λες, όχ, τώρα το κατάλαβα. Αυτόματα δεν φτιάχνεις το παρελθόν σου, τη μνήμη σου. Από αυτά που έχεις περάσει, δεν μπορείς να τα δεις με την καινούργια οπτική, κατανόηση. Έτσι λοιπόν, αν δεις ένα παρελθόν το λογικό, θα λέγαμε αυτό σου, έτσι, δεν θα πονέσεις όπως πόνεσες, γιατί τώρα ξέρεις. Ο άλλος όμως πόνεσε. Ναι, αλλά αν το ξαναθυμηθείς, θα δεις ότι δεν πονάς το ίδιο. Ναι ή όχι? Αυτόματα είναι σαν να έχεις αλλάξει το παρελθόν σου. Αυτό είναι, θεραπεύω το παρελθόν μου. Κάποιος ακούγεται να έχει λίγο έτσι αέρα στο μικρόφωνο, έχει κάτι. Έχει αέρα, γιατί? Μποφόρ. Ναι. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Κάποιος ενοχλήθηκε μάλλον. Καταλάβες τι λέω? Ναι. Έτσι. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά... Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Όπως τώρα έχουμε τη δυνατότητα, αν συλλάβουμε την έννοια των παράλληλων πραγματικοτήτων, να έχεις μια κατανόηση τώρα σε αυτή τη ζωή σου και σε αυτή τη ζωή σου λοιπόν να γυρίσεις πίσω στο παρελθόν σου να νέος και να καταλάβεις, να πεις, α, τελικά αυτό ήταν καλό, δεν ήταν κακό που πέρασα. Αυτόματα βλέπεις ένα νέο που πέρασε καλά, όχι ένα νέο που πέρασε άσχημα. Βλέπεις ένα νέο που πήρε μάθημα, όχι ένα νέο που πόνεσε. Πότε όμως το βλέπεις αυτό? Τώρα που το κατάλαβες. Βλέπουμε τώρα. Μπράβο, αλλά τώρα βλέπεις την μια άλλη πραγματικότητα που ο νέος δεν είναι ο νέος που πόνεσε. Είναι μια άλλη πραγματικότητα που είναι ο νέος, έτσι, που πήρε ένα μάθημα. Που έμαθε, ναι. Άρα λοιπόν τώρα σχετίζεσαι μια άλλη πραγματικότητα από αυτές τις παράλληλες που πέρασες. Ποια? Εκείνη την πραγματικότητα πήρες μάθημα, όχι εκείνη την πραγματικότητα που πόνεσες. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στη συναλλαγή μεταξύ των ζωών μας. Κάθε φορά η μία ζωή συνδέεται με την άλλη και αλληλοεκφράζονται όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, που νιώθετε και αυτόματα κάθε στιγμή δική σου θεραπεύει όλο το σύμπαν στην πραγματικότητα. Ναι.
Κάθε ανισορροπία δική σου δίνει, δίνει τάση στο σύμπαν για ένα καινούριο θέμα. Πώς νομίζεις το ένα να μπορεί να φτιάξει και άλλη πραγματικότητα αν δεν μπορεί να παίρνει τα δεδομένα από τις πραγματικότητες που έχει φτιάξει?